ως Λιπουργός του Βασιλέως της δόξης, το παρανόμο βασιλεί αντετάξω. Ιερό Μαρτύσεν δόξε, Παμακάρ Βασιλεύ, όθεν τον αφιέρω σου εκτμηθείς διαξύφους χαίρον προσεχώρησας προς, προς ουρανιών λήξην εις και ημάς δυσόπι Του τους Ωσίως γαρ το λόγο ιεράτευσα και δι' αυτόν το αίμα σου εξεχεάς ο πρέσβευε υπέρ των ψυχών δεδορημένη, εις εκλήτρωσιν των βρωτών, βασιλή το πλάνο, ο βασιλεύ αθλητικός δοξάζεις, τον σε δοξά Χαίρετε εν κυρίω Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος Σιμών. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Βασιλέως Επισκόπου Αμασίας. Πρώτα όμως θα δούμε μέσα από τους Αγίους Πατέρες για ποιο λόγο πρέπει να διαβάζουμε συναξάρια και βίους Αγίων. Ο Ιερός Χριστόστομος λέει με την μνήμη των μαρτύρων τίποτε δεν θα θεωρήσεις σημαντικό ή αφόρητο. Δηλαδή, παραδειγματιζόμενοι από τον βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας και βλέποντας την υπομονή τους, την αρετή τους, την μακροθυμία τους, την καρτερία τους, το πώς υπέμεναν τα βάσανα, την ορθόδοξη πίστη τους, δεν θα θεωρήσουμε τίποτα από αυτά που μας συμβαίνουν τα δεινά, όπως εμείς τα νομίζουμε δεινά, δεν θα τα θεωρήσουμε σημαντικά ή αφόρητα, διότι όλες οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός να μας βρουν αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση, την πνευματική μας ολοκλήρωση. Όπως ακριβώς και ο χρυσοχώος για να δώσει στο χρυσό το σχήμα που θέλει, πρέπει πρώτα να το βάλει στη φωτιά και μάλιστα σε υψηλή θερμοκρασία. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο και ο Θεός για να μας δώσει το σχήμα που εκείνος επιθυμεί στην ψυχή μας, επιτρέπει να περάσουμε μέσα από το καμίνι των θλίψεων. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να διαβάζουμε συναξάρι. Την ημέρα του μαρτυρίου ενός Αγίου, οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν στον τάφο του ή στον ναό του. Από την σύναξη αυτή, τη συνάθρηση, το ανάγνωσμα που διάβαζαν ονομάστηκε συναξάρι δηλαδή η διήγηση της ζωής, του μαρτυρίου και των θαυμάτων του Αγίου. Θα παρηγορηθούμε στις πολλές δυσκολίες και θλίψεις μας. Όταν διαβάζουμε βίους Αγίων, οι Άγιοι μας υπέφεραν πολλά και φοβερά, με υπομονή, πίστη και χαρά. Εν πρώτης φαίνεται παράδοξο και αντιφατικό, εν τούτης όμως είναι αληθινό. Τους έκαιγαν, τους έγδερναν, και όμως έμεναν αμετακίνητοι, ήρεμοι και γαλήνιοι. Και μέσα από τους βίους των Αγίων θα αξιολογήσουμε και την δική μας εντό εισαγωγικών αρετή, βλέποντας τον αγώνα τον πνευματικό που έκαναν, καθώς και την πίστη τους και την ταπείνωσή τους, και έχοντας οδηγό πρακτικό και μέτρο σύγκρισης τους βίους των Αγίων μας, δεν θα καμαρώνουμε για το πόσο χριστιανοί πάλι εντό εισαγωγικών είμαστε. Θα έχουμε ζωντανή την θύμηση σε κάθε βήμα και θα ξέρουμε τι κάνουμε. Θα έχουμε να παρακαλούμε και έναν Άγιο κάθε φορά να στείλει την χάρη Του σε κάθε περίσταση. Θα συνειδητοποιούμε ότι μόνο με τη χάρη του Θεού είμαστε δυνατοί, όπως ακριβώς και οι Άγιοι. Διότι μας έχει πει ο Χριστός μας ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και θα θαυμάσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει στηριχθεί στο αίμα τόσων Αγίων και δεν θα αντιμετωπίζουμε με ελαφριά τη συνείδηση, το έθνος μας και την Ορθοδοξία μας. Συνεπώς πρέπει να διαβάζουμε βίους Αγίων, να διαβάζουμε τον βίο του Αγίου της ημέρας που εορτάζει, αλλά και τους βίους των υπολείπων Αγίων. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος. Δηλαδή η μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να κάνουμε σε έναν μάρτυρα και σε έναν Άγιο γενικότερα είναι το να μιμηθούμε την πίστη του, την καρτερία του, τη μακροθυμία του, την υπομονή του, την φιλανθρωπία του και όλες τις άλλες αρετές του. Να μιμηθούμε εν γέννη τη ζωή του δηλαδή. Η εορτή προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων, λέει ο Ιερός Πατήρ, γίνεται όχι μόνο την ημέρα της μνήμης τους, αλλά και στην ψυχή του πιστού. Μιμήθηκες στον μάρτυρα, ζήλεψε στην αρετή του, έτρεξε πάνω στα ίχνη του, και αν ακόμη δεν είναι η μέρα της εορτής του, εάν μιμήθηκες την ζωή του Αγίου, τέλεσε την εορτή αυτού του μάρτυρος. «Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος». «Εκείνοι περιφρόνησαν τη ζωή την επίγεια, εσύ περιφρόνησε τις απολαύσεις». «Μην θεωρείτε την ημέρα της εορτής των Αγίων, καθώς και τις δεσποτικές εορτές, ως ευκαιρία μέθης, κρεπάλης και καλοπέρασης. Είσαι στρατιώτης του Χριστού, ο ορθόδοξε χριστιανέ, οπλίζου και μη καλοπίζου» ανδρίζου και μη καμαρώνεις. Και στη συνέχεια θα δούμε τον βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως, επισκόπου Αμασίας της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξήνου Πόντου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Βασιλεύς ήταν το όνομά του αυτό, Βασιλεύς, και έζησε κατά τους χρόνους του ιδωλολάτρου Βασιλέως Λικινίου, ο οποίος σε βασίλευσε από το 307 έως το 323 μετά Χριστόν και ο Ιερομάρτης Βασιλεύς ήταν επίσκοπος της Αμασίας του Πόντου. Ο επίσκοπος Βασιλεύς διακρινόταν για τον ζήλο του υπέρ της πίστεως και την ακίμητη δραστηριότητα στην επιτέλεση των εκκλησιαστικών καθηκόντων του. Επειδή παντού υπήρχαν πλάνες και κίνδυνοι, έσπευδε παντού και ο ίδιος και κήρυτε, συμβούλευε, παρηγορούσε, ενίσχυε, στήριζε και εμψύχωνε τους χριστιανούς και τους ανεδείκνυε δυνατούς και ισχυρούς πνευματικά έναντι του ιδολολατρικού κόσμου. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο οι ιερείς και οι άρχοντες των ειδωλολατρών έτρεφαν εναντίον τους φοδρή έχθρα. Και όταν ο Λυκίνιος το έτος 322 μετά Χριστῶν προέβη στα δυσμενή και διοκτικά μέτρα κατά των χριστιανών, κατήγγυλαν προς τον λικινίο τον επίσκοπο της Αμασίας Βασιλέα. Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κορύφωσε την οργή του λικινίου εναντίον του επισκόπου Βασιλέως. Κοντά στην αυτοκράτηρα Κωνσταντία, την σύζυγο του λικινίου, διέμενε ως ακόλουθος μία νεαρή και ωραιότατη κόρη που ονομαζόταν Γλαφύρα. Εξαιτία της ομορφιάς της ο Λυκίνιος ανεφλέγει από αμαρτωλό πάθος, ω δούλος σαρκικών παθών που ήταν. Η γλαφύρα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που απειλούσε την τιμή της. Ως γνήσια χριστιανή, όμως δεν δελεάστηκε καθόλου από τον βασιλικό έρωτα, αλλά έφρυξε και ζήτησε τη σωτηρία της στην φυγή. Ενδύθηκε λοιπόν με ανδρικά ρούχα και κάποια νύχτα βοηθούμενη από την βασίλισσα Κωνσταντία που έμαθε τα όσα συνέβαιναν, εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και έφθασε στην Αμάσια, όπου και παρουσιάστηκε στον επίσκοπο Βασιλέα και ζήτησε την ηθική του προστασία. Ο επίσκοπος επένεσε την γνήσια ευσέβεια και την αδούλωτη σύνεση της νέας. Την τοποθέτησε δέκοντα σε μία ηλικιωμένη χριστιανή γυναίκα η οποία ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην υπηρεσία του Χριστού και βοηθούσε σημαντικότατα τον επίσκοπο στο έργο των γυναικών που επιτελούσαν στην Εκκλησία. Η Γλαφύρα εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη της και χάρηκε ιδιαίτερα που της δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί και η ίδια με θεάρεστες ασχολίες. Βοηθούσε λοιπόν στην κατήχηση γυναικών και νεαρών κοριτσιών που ήθελαν να την χριστιανική πίστη και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, ευεργετούσε φτωχά και ορφανά παιδιά και επίσης από τα χρήματά της εκτός από τις αγαθοεργίες προς τους πάσχοντες που έκανε, βοήθησε και για την ανοικοδόμηση χριστιανικού ναού στην Αμάσια. Μάταια όμως ο Λυκίνιος, την αναζητούσε σε όλη την πρωτεύουσα και στα περίχωρα. Οι εχθροί του επισκόπου βασιλέως πληροφόρησαν τον Λικίνιο ότι η κόρη εκείνη είχε καταφύγει κοντά στον Ιεράρχη της Αμασίας και ότι εκείνος την προστάτευσε και κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τα πλούτη της για τους σκοπούς της Εκκλησίας. Η είδηση αυτή άναψε πυρκαγιά στην σαρκοφόρα και μοχθηρή ψυχή του Λικινίου. Υπέθετε ότι η γλαφύρα ζούσε ακόμη και ότι θα την έφερνε κάτω από την εξουσία του αλλά η σεμνή κόρη είχε ήδη παραδώσει το πνεύμα της στον ουράνιο νυμφίο Χριστό και έτσι ο τάφος ματέωσε για πάντα τους χιδαίους πόθους του αυτοκράτορα. Τότε η μανία του έγινε σφοδρότερη κατά του επισκόπου βασιλέως. Διέταξε λοιπόν να τον φέρουν σιδηροδέσμιο στην οικομίδια και έτσι η διαταγή εκτελέστηκε και ο Άγιος κλείστηκε στην φυλακή τον Άγιο τον ακολούθησαν δύο από τους διακόνους της Εκκλησίας της Αμασίας, ο Θεότιμος και ο Παρθένιος, τους οποίους και φιλοξένησε ένας ευσεβής και φιλάνθρωπος χριστιανός, ο οποίος λεγόταν Ελπιδοφόρος. Οι αγαθοεργίες του Ελπιδοφόρου προς όλους είχαν καταστήσει φίλους του ακόμη και τους φρουρούς των φυλακών. Μπορούσαν λοιπόν έτσι οι δύο διάκονοι, θεότιμος και παρθένιος, να εισέρχονται ορισμένη ώρα στην φυλακή, όπου απολάμβαναν την ευχαρίστηση να κουβεντιάζουν με τον επίσκοπό τους και να ακούν από το στόμα του τον λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου και να δέχονται ηθική ενίσχυση και θεία παρηγορία. Λίγες μέρες μετά ο Λυκίνιος διέταξε να φέρουν τον φυλακισμένο επίσκοπο ενώπιόν του τον έλεγξε δρυμύτατα ως ένοχο για την απόκρυψη της γλαφύρας και για τον ζήλο με τον οποίο υπεράσπιζε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη του, περιφρονώντας τα βασιλικά διατάγματα. Ο επίσκοπος για την γλαφύρα απάντησε ότι δεν μπορούσε να μην της παρέχει άσυλο και προστασία, διότι ήταν εξόριστη και ήθελε η ίδια να περισσώσει και να διαφυλάξει την τιμή της και ότι η ίδια η Γλαφύρα, από ευσεβή πόθο, χρησιμοποίησε όλη την περιουσία της υπέρ των πτωχών, καθώς και για την ανέγερση Ιερού Ναού, πράγματα για τα οποία ένας επίσκοπος οφείλει να προτρέπει τους πιστούς και όχι να τους εμποδίζει, καθώς και για την περιφρόνηση των βασιλικών διαταγών, οι οποίες απέβλεπαν στην εξόντωση της χριστιανικής πίστεως, ο Άγιος αποκρίθηκε, ότι ο ίδιος ο βασιλέας Λυκίνιος άλλοτε είχε αναγνωρίσει μαζί με τον Κωνσταντίνο το καθήκον να επιτρέπουν στους χριστιανούς την πλήρη ελευθερία της λατρείας τους μέσω του διατάγματος των Μεδιολάνων, του διατάγματος της ανεξιθρησκείας και ότι ο ίδιος ο Άγιος Βασιλεύς εξακολουθεί να θεωρεί ορθό και έγκυρο το βασιλικό διάταγμα των Μεδιολάνων διότι ήταν αξιότερο σε όλα. Εν τέλει δε παρεκάλεσε τον λικίνιο στο όνομα της ίδιας της δικής του σωτηρίας και του μέλλοντος του κράτους του, να πάρει πίσω τα νέα μέτρα κατά των χριστιανών και να τους επιτρέψει να ασκούν ελεύθερα τα λατρευτικά τους καθήκοντα, διότι οι χριστιανοί είναι νομοταγείς πολίτες. Οι χριστιανοί έκαναν υπακοή στα μέτρα του κράτους και τις φορολογίες πλήρωναν και νομιμόφρονες ήταν και ούτε επαναστάσεις προκαλούσαν, αλλά όμως όταν επρόκειτο για θέματα πίστεως, τότε δεν έκαναν υπακοή στον Κέσαρα. Όπως λένε και οι πράξεις των Αποστόλων, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα πίστεως, πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει ο Θεός, και όχι σε αυτά που ορίζουν οι άνθρωποι. Και συνεπώς όσα διατάγματα του Κέσαρος ήσαν ενάντια με την ορθόδοξο πίστη των χριστιανών, οι χριστιανοί δεν τα υπάκουαν. Αυτά είπε ο Άγιος Βασιλεύς στο Λικίνιο. Ο Λικίνιος τότε οργισμένος έδιωξε τον επίσκοπο κρατώντας επιφυλακτική στάση εναντίον του και ανέθεσε σε έναν από τους άρχοντές του να τον δει κατηδίαν και να προσπαθήσει να τον αποσπάσει από την πίστη του. Η συγκεκριμένη λοιπόν αποστολή απέτυχε και εφόσον ο επίσκοπος βασιλεύς δεν αρνείται το, το Χριστό, διετάχθη η καταδίκη του. Ο επίσκοπος βασιλεύς χάρηκε όταν άκουσε ότι θα μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού και ατάραχος προσευχήθηκε προς το Θεό να δεχθεί με έλεος στην ψυχή του προσευχήθηκε υπέρ της ασφαλείας του πυμνίου του, καθώς και για την νίκη της Εκκλησίας. Ύστερα ασπάστηκε και ευλόγησε τους δύο διακόνους, Θεότιμο και Παρθένιο, καθώς και τον Ελπιδοφόρο. Τους παρηγόρησε στην θλίψη τους και τους επιτίμησε επειδή έκλεγαν, λέγοντας τον έξοχο εκείνο λόγο ότι σε τέτοιου είδους κινδύνους οι χριστιανοί οφείλουν να φυλάνε τα δάκρυά τους και να χύσουν με προθυμία το αίμα τους. Και εννοεί ο Ιερός Πατήρ ότι οι χριστιανοί όταν καλούμαστε να μαρτυρήσουμε δεν πρέπει να χύνουμε δάκρυα θλίψεως και στεναχωρίας που θα στερηθούμε αυτήν την πρόσκαιρη και μάταιη ζωή αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να χύσουμε το αίμα μας και όχι δάκρυα θλίψεως. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να χύνουμε δάκρυα θλίψεως για τις δοκιμασίες της ζωής. Πρέπει να στεκόμαστε με λεβεντιά, με ανδριοσύνη και δύναμη, όπως στεκόντουσαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Δάκρυα θλίψεως πρέπει να χύνουμε πενθώντας τις αμαρτίες μας, που στεναχωρήσαμε το Θεό και ως παραβάτες και αποστάτες Ιη, δεν κάναμε υπακοή στο θέλημά Του και Τον στεναχωρήσαμε και πρέπει πάντοτε να πενθούμε τις αμαρτίες μας, αν θέλουμε να εισέλθουμε στον Παράδεισο. Μακάρι να μας αξιώσει και μας ο Άγιος Βασιλεύς, να τον μιμηθούμε στην πίστη του και στο μαρτυρικό του φρόνημα. Και όταν έλθει και εκείνη η ευλογημένη ώρα για όλους μας, και χρειαστεί να τα θυσιάσουμε όλα, ακόμη και την ζωή μας την ίδια για τον Χριστό, να το κάνουμε με μεγάλη προθυμία όπως με προθυμία ο Άγιος Ιερομάρτης Βασιλεύς έσκυψε την τιμή κεφαλή του στον Δήμιο, ο οποίος και την απέκοψε με το σπαθί και η ψυχή του Αγίου πέταξε προς τον ουρανό και έλαβε το στέφανο τον αμάραντο του μαρτυρίου από τον αγωνοθέτη και δωρεοδότη και αγαθοδότη Χριστό. Μετά από αυτό δόθηκε βασιλική διαταγή να ριχτούν στη θάλασσα η τιμία κεφαλή και το λείψανο του Αγίου Βασιλέως. Και έτσι και έγινε. Αλλά ένα αλλιευτικό πλοίο που έριχνε τα δίχτυα του στον κόλπο της Σινόπης στη Μαύρη Θάλασσα, ανέσυρε από εκεί το λείψανο του Ιερομάρτυρος. Ο Δέλπιδοφόρος, καθώς πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό σε όραμα, μετέβη στην Σινόπη με τους διακόνους Θεότιμο και Παρθένιο και αφού παρέλαβαν το Άγιο Λείψανο, το μετέφεραν στην Αμάσια, στην ιερή αυτή ακρόπολη των Αγίων του Κόπων και Αγώνων, και το ενταφίασαν στο προσφυλές του έδαφος. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως ετελείτο στην Μεγάλη Εκκλησία, δηλαδή στην Αγία Σοφία στην πόλη, στην οποία πάλι ποτέ φυλάσσονταν και μέρος από το Ιερό Σκηνομά να έχουμε την ευχή του και τις μεσητείες του ενώπιον του Θεού και να μας αξιώσει και μας να πράξουμε όπως έπραξε ο ίδιος όταν θα έλθει εκείνη η ευλογημένη ώρα και θα χρειαστεί όλα μα όλα να τα δώσουμε για την δόξα του Χριστού. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να θλιβόμαστε και να στενοχωρούμαστε και να λέμε τι θλίψεις μας βρήκαν, τι εποχές είναι αυτές, δύσκολες, δυσκολίες, προβλήματα, αλλά να λέμε τι ωραίες εποχές είναι αυτές για εμάς τους ραθίμους και οκνηρούς που μας δίδει ευκαιρία ο Χριστός με μία απλή ομολογία πίστεως, εναγείο πνεύματη, με ορθόδοξο καθαρό φρόνημα, να λάβουμε στέφανο αμαράντινο εξ ουρανού. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτήν την ευκαιρία που μας δίνει ο Χριστός, και ας τον ακολουθήσουμε πρόθυμα στην σταυρική πορεία την οποία πρέπει να βαδίζουμε όλοι μας οι χριστιανοί. Διότι το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι αυτός ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει ας απαρνηθεί την ζωή του, ας σηκώσει το σταυρό των θλίψεων και ας με ακολουθήσει. ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Να σηκώσει το σταυρό των θλίψεων αφενός και αφετέρου, να είναι έτοιμος ακόμη και σταυρικό θάνατο ή οποιονδήποτε άλλο μαρτυρικό θάνατο να υποστεί για εμένα. Αυτά μας λέει ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η βίοι των Αγίων μας λεει ο κυριος και ετσι λοιπον βλεπουμε οτι η βιη των αγιων μας ειναι το Ιερό Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη να διαβάζετε βίου Αγίων και στα παιδιά σας οι γονείς να τους μιλάτε για τους Αγίους, να τους διαβάζετε βίου Αγίων το Ευαγγέλιο, να προσευχόμαστε όλοι μας και εσείς και οι οικογένειέ σας όλοι μας να προσευχόμαστε με τις προσευχές που έχει η Εκκλησία μας και να κρατήσουμε καθαρή την ομολογία μας και την πίστη μας και ό,τι έρθει στη ζωή μας να μην μας στεναχωρεί διότι για να ήλθε πάει να πει ότι ο Θεός το επέτρεψε. Όπως λέει και μία πάρα πολύ ωραία προσευχή των πατέρων της Όπτινα, «Κύριε, βοήθησέ με, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μου, να κατανοήσω ότι προέρχεται από το Άγιο θέλημά σου και την αγάπη σου. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να το συνειδητοποιήσουμε και τότε θα μπορούμε να αγωνιζόμαστε. Όταν έχουμε απόλυτη πίστη στο Χριστό, και όταν ξέρουμε μέσα μας ότι όλα αυτά που περνάμε τα επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο να τα περνάμε και οι δοκιμασίες στέλνονται για να φανερωθούν ποιοι είναι του Χριστού και ποιοι δεν είναι. Οπότε λοιπόν κανείς να μην απελπίζεται διότι η απελπισία είναι μεγάλο όπλο του αντιδίκου εχθρού, του διαβόλου. Με πίστη στο Θεό με τον προσωπικό μας αγώνα και κυρίως το κυριότερο απ' όλα γιατί ναι μεν πρέπει εμείς να βάλουμε το ένα, δηλαδή να έχουμε θέληση να σωθούμε και να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει και ο Θεός να βάλει τα άλλα 99. Θα κάνουμε λοιπόν εμείς τον αγώνα μας και ο Θεός ο οποίος είναι παντοδύναμος, πολυεύσπλαχνος και εκτήρμων θα μας βοηθήσει και θα μας σώσει. Αρκεί να το θέλουμε εμείς και να κάνουμε τον αγώνα μας και να έχουμε πίστη στο Θεό μας και να ελπίζουμε στην παντοδυναμία Του και στο Μέγα Ελεός Του. Να είστε όλοι και όλες καλά, Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, Χριστός ο Θεός, να έχουμε τις πρεσβείες πάντων των Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βασιλέος, Επισκόπου Αμασίας, της Ωσίας Γλαφύρας και πάντων των Αγίων, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.